κύρια προσπάθεια για το περιορισμό τη ευλογιά εντοπίζεται στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με δεδομένο ότι έχουν παρουσιαστεί άλλα κρούσματα σε Μαγνησία και Κορινθία ή άλλα σημεία τη επικράτεια. Το κλιμάκιο του ΙΠΑΤ με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα Γιώργο Στρατάκο πραγματοποίησε συσκέψει σε Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη. Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Χρήστου Κέλλα, αντίστοιχε συσκέψει θα γίνουν στην Ξάνθη και Καβάλα. Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου θα γίνουν στι Σέρε και στη Θεσσαλία. Γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί στο έπαρκο το δεκαέμερο τη εφαρμογή των μέτρων απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων. Η επιτυχία τη προσπάθεια περιορισμού και εκρίζωση τη ευλογιά θα κρυθεί από την πιστή εφαρμογή ή όχι των μέτρων βιοασφάλεια παντού στην προσπάθεια που κάνουν τα κλιμάκια του ΙΠΑΤ, τα οποία πλαισιώνονται από κτηνιάτρους όλων των εποπτευωμένων φορέων, αλλά και των περιφερειών, συνδράμουν η ελληνική αστυνομία και στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και το λιμενικό. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΠΑΤ, Γιώργος Στρατάκος, βρίσκεται σε συνεννόηση με τους υπευθύνους της Εγνατίας για να τοποθετηθούν απολυπαντικά σημεία στα διόδια. Παράλληλα, εκδίδεται άμεσα προκήρυξη πρόσληψη χτινιάτρων εκτό ΑΣΕΠ από την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μέχρι σήμερα τα κρούσματα σε όλη τη χώρα είναι 110. Έχουν θανατωθεί 24.000 ζώα. Η υγειονομική ταφή των ζώων γίνεται τηρώντα όλα τα πρωτόκολλα όπω αναφέρει ο Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Χρήσιμα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμο για την ευλογιά των προβάτων. Δεν υπάρχει λόγο ανησυχία για τη δημόσια υγεία καθώ δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Τα προληπτικά μέτρα έχουν στόχο την αποφυγή διασποράς από ζώο σε ζώο και την εγκρίζωση τη νόσου. Τα μέτρα εφαρμόζονται και στι Αίγε, καθώ αποτελούν φορεί μετάδοση. Όσο αφορά τα ερωτήματα των καταναλωτών, είναι ασφαλέ το γάλα. Ναι, το γάλα είναι ασφαλέ για ανθρώπινη κατανάλωση μετά από θερμική επεξεργασία υψηλή παστερίωση. Το κρέα είναι ασφαλέ. Το κρέα μπορεί να κατανοληθεί κανονικά συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζουν τα ζώα, δερματικές αλλοιώσεις, κυλίδες και βλαπτίδες στο κεφάλι και στα άτριχα μέρη που εξελίσσονται σε εφελκίδες. Άλλα συμπτώματα είναι ο πυρετός, η διόγκωση λεφαδένων, η μείωση γαλακτοπαραγωγής, ανορεξία, κατάποση, επιφεκίτιδα, ρινίτιδα, βλενοποιώδες ρινικό έκρημα, πνευμονία. Σε υποψία νόηση, ενημερώστε άμεσα τι φθηνιατρικέ υπηρεσίε, απομονώστε το άρρωστο ζώο και περιορίστε το κοπάδι. Όσο αφορά τη διαχείριση τη νόσου, ακολουθούμε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Έκτατη Ανάγκη για την Εγκρίζωση τη νόσου. Θανάτους και υγειονομική ταφή των ζώων στην μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθέτηση ζωνών προστασία 3 χιλιομέτρων και επιτήρηση 10 χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή διεξαγωγή επιδημολογικής έρευνας, καταβολή από αποζημίωσης του κτηνοτρόφους.